Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που κάνει σήμερα η κυβέρνηση είναι διπλή πρόκληση. Είναι πρόκληση και στη διαδικασία, είναι πρόκληση και στην ουσία. Πριν από ένα χρόνο, ως προς τη διαδικασία, στα τέλη δηλαδή του 2014, μιλώντας για την κυβέρνηση, ο κύριος Τσίπρας μιλούσε για την τότε κυβέρνηση που προσπαθεί να δελεάσει, να συγκαλύψει, να αποκρύψει και να τα περάσει ως κατεπήγοντα τα νομοσχέδια από τη Βουλή. Και θυμίζω ότι ήταν πολύ λιγότερα στο διάστημα της διετίας από ό,τι εσείς στους μήνες που κυβερνάτε. Λίγο αργότερα, στις αρχές του χρόνου, ο κύριος Τσίπρας προσέθεται ότι η επόμενη Βουλή θα τηρεί τους κανόνες της δημοκρατικής λειτουργίας και δεν θα φέρνει νομοσχέδια με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Σήμερα ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος και η κυβέρνηση δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά μόνο αυτά που απέκλειαν. Επιλέγουν δηλαδή συνεχώς τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Επιλέγουν να μην υπάρχει χρόνος για ουσιαστική συζήτηση, να μην υπάρχει χρόνος για ακρόαση φορέων, να μην μάθει η κοινωνία τι ακριβώς πάνε να κάνουν. Όπως περάσατε τη συμφωνία 14 Αυγούστου και αυτό θα το έχει γράψει ιστορία με τα μελανότερα σημάδια για την δική σας πορεία, έτσι και τώρα. Φέρατε ένα νομοσχέδιο μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα. Από ό,τι πληροφορούμε, 3 η ώρα περίπου. Και ύστερα έμπλεξαν στη μετάφραση. Προσπάθησαν να παραπλανήσουν, να εξαπατήσουν και τώρα προσπαθούν να οριοποιήσουν και ακόμη τα πιο επώδυνα μέτρα. Και τι καταφέρνουν τελικά? Αποδεικνύουν πως η μόνη συνέπειά τους είναι η ασυνέπεια. Αποδεικνύουν πως ήταν απάτη όσα έλεγαν προεκλογικά. Αποδεικνύουν τελικά ότι η κοινωνική ευαισθησία, η κοινωνική πολιτική είναι μύθος για την νεοφιλελεύθερη ανάλγητη κυβέρνηση αριστερού ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είστε ή δεν είστε εσείς κύριοι της συγκυβέρνησης που λέγατε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη? Είναι δεν ο κύριος Τσίπρας που μόλις πριν 2 μήνες στην έκθεση της Θεσσαλονίκης δεσμευόταν ότι δεν θα υπάρξει κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας? Είναι ή δεν είναι ο κύριος Τσίπρας που υποσχόταν ότι τα κόκκινα δάνεια να μην πάνε στα κοράκια, όπως είπε και τότε, που θα ξεκινήσουν πληστηριασμούς? Σήμερα με αυτό το νομοσχέδιο αποδεικνύεται πως όλα όσα έλεγε ο κύριος Τσίπρας τότε και όλα όσα έλεγε για την προστασία της πρώτης κατοικίας ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα ψέμα για να υφαρπάξει την ψήφο των πολιτών. Και δυστυχώς τέτοιο έδαφος καλλιεργήσατε, γι' αυτό και οι συνάδελφοι έχουν πρόβλημα συνείδησης σήμερα. Αλήθεια, είμαι περίεργος να δω πώς θα κοιμηθούν οι συνάδελφοι το βράδυ που εσείς θα έχετε ξεκινήσει τον πρώτο πληστηριασμό πρώτης κατοικίας σε μια οικογένεια που δεν θα έχει να πληρώσει. Και γι' αυτό ακριβώς έχουν μεγάλο πρόβλημα. Όπως είχαμε και εμείς. Όπως όμως κρατήσαμε. Και κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας δεν έγινε τα χρόνια της κρίσης. Και με τον νόμο αυτό δείχνεται ότι τελειώνει η προστασία που υπήρχε μέχρι σήμερα. Και επειδή αρμόδιοι υπουργοί λένε πως προστατεύονται πολλοί δανειολήπτες και επειδή δίνουν διάφορα ποσοστά για να προκαλούν σύγχυση, σας δίνω 2 παραδείγματα, τα οποία ήδη αρκετά έδωσε ο εισηγητής μας. Πρώτον, σήμερα προστατεύεται κάθε άγαμος συμπολίτης μας που έχει εισόδημα έως 35.000 ευρώ με σπίτι και αντικειμενική αξία έως 300.000 ευρώ. Αν ο νόμος ψηφιστεί, θα προστατεύονται μόνο εκείνοι που παίρνουν κάτω από 8.180 ευρώ το χρόνο και έχουν σπίτι με αντικειμενική αξία κάτω από 120.000 ευρώ. Όποιος άγαμος παίρνει πάνω από 683 ευρώ το μήνα, από αύριο, σύμφωνα με αυτό το νόμο, το σπίτι του δεν προστατεύεται. Δεύτερον, σήμερα προστατεύεται κάθε τετραμελής οικογένεια που έχει εισόδημα 35.000 ευρώ καθαρά και σπίτι αντικειμενικής αξίας 450.000 ευρώ. Αν ο νόμος ψηφιστεί, θα προστατεύονται μόνο όσες από τις οικογένειες αυτές έχουν εισόδημα κάτω από 20.600 ευρώ και σπίτι με αξία κάτω από 200.000 ευρώ. Δηλαδή, μια τετραμελής οικογένεια με εισόδημα οικογενειακό, όχι ατομικό, πάνω από 1.720 ευρώ το μήνα, χάνει το σπίτι της. Συμπέρασμα.
Σε πλήρη αντίθεση με όσα έλεγαν τόσο καιρό ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του, η αλήθεια είναι ότι με τον νόμο αυτό ανοίγουν την κερκόπορτα για πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Γίνεται εφιάλτης για τα νοικοκυριά, ξεσπιτώνουν συμπολίτες μας με εισόδημα που μόλις ξεπερνούν τα 8.000 ευρώ το χρόνο. Χιλιάδες πολίτες κινδυνεύουν για πρώτη φορά να χάσουν τα σπίτια τους και με το πλαίσιο αυτό που φέρνουν σήμερα καταργούν για πρώτη φορά από το 2008 κάθε εξοδικαστική προστασία πρώτης κατοικίας. Καταργούν όμως ακόμη και τη δικαστική προστασία μετά το τέλος του 2018. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του αποδεικνύουν ανικανότητα, ανευθυνότητα, ανεπάρκεια και προσπαθούν να μας εξισώσουν όλους προς τα κάτω και αυτή είναι η δήθεν κοινωνική ευαισθησία του νεοφιλελεύθερου ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση καταψήφισαν όλους τους νόμους που είχαμε θεσπίσει και προστάτευαν πραγματικά την πρώτη κατοικία. Ως αντιπολίτευση υποσχόταν στις άχθεια. Καλούσε τους δανειολήπτες άλλοτε άμεσα και έμεσα να μην πληρώσουν τις δόσεις τους γιατί αυτός θα έρθει και θα τα κάνει τις εισάχθεια. Ως κυβέρνηση έδιωξε καταθέσεις. Έκλεισε τράπεζες, επέβαλε capital controls, κατέστρεψε την εμπιστοσύνη όλων στην Ελλάδα. Σήμερα, από το όχι σε όλα που ήταν μέχρι το Δεκέμβριο του 2014, κατέληξε στο ναι σε όλα. Φέρνει τώρα και πληστηριασμούς για την πρώτη κατοικία και κάνει αυτό που εμείς ποτέ στα χρόνια της κρίσης δεν αφήσαμε να γίνει και το προστατεύσαμε. Γιατί αυτός είναι τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η νεοφιλελεύθερη αριστερά που πετσόκοψε συντάξεις και πάει να τις κάνει φιλοδόρημα. Είναι η νεοφιλελεύθερη αριστερά που αύξησε παντού το ΦΠΑ πλήττοντας δυσανάλογα τα φτωχά και μεσαία στρώματα. Είναι η νεοφιλελεύθερη αριστερά που μείωσε στο μισό το επίδομα στο πετρέλαιο θέρμανσης και μείωσε και την κοινωνική ομάδα η οποία το δικαιούται. Είναι όμως η νεοφιλελεύθερη αριστερά, αλλά και ανάλγητη αυτή τη φορά, που βγάζει για πρώτη φορά στο σφυρί σπίτια και πρώτης κατοικίας. Έχουμε δηλαδή δεύτερη φορά αριστερά, αλλά πρώτη φορά βγαίνει το σπίτι στο σφυρί. Κι όμως, έχει το θράσος η κυβέρνηση να περηφανεύεται κιόλας. Ψεύδεται, προκαλεί και περηφανεύεται. Διότι στο ίδιο νομοσχέδιο βλέπουμε να συνεχίζεται το ράδε ξύλωνε. Η δεύτερη κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου ακυρώνει εκείνα που ψήφισε η πρώτη. Είναι φαίνεται αυτό που μας είπε ο Πρωθυπουργός, ότι τώρα εμείς θα κυβερνήσουμε αυτή τη δεύτερη φορά και ήρθε να ακυρώσει και τα νομοσχέδια των 100 δόσεων που ψήφισε μόλις πριν. Άλλαξε τις 100 δόσεις πριν από ένα μήνα. Τις ξαναλάζει τώρα. Τις κάνει ακόμα πιο σκληρές. Είναι η τρίτη τροποποίηση και κάθε τροποποίηση φέρνει τους φορολογούμενους ακόμα σε πιο δύσκολη θέση. Τους πετά έξω από τη ρύθμιση με την πρώτη αφορμή. Επιτέλους όμως, πόσες φορές θα τα αλλάξετε όλα αυτά, τι την περάσατε τη Βουλή, τελικά είναι πλυντήριο να ξεπλένει τις ιδεολειψίες σας η Βουλή και έπειτα γιατί κάνει τέτοιο αλαλούμ, γιατί τέτοια ανικανότητα, τι δεν καταλαβαίνετε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρα από τους αριστερούς πλησιασμούς έχουμε τώρα και τους αριστερούς φόρους. Γιατί κάθε νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση έχει και νέους φόρους. Από τις εκλογές έως σήμερα δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να βάζει νέους φόρους και να αυξάνει τους παλιούς. Τώρα βάζει νέο φόρο στα νόμιμα τυχερά παιχνίδια. Ενώ θα μπορούσε να βάλει χέρι στον παράνομο τζόγο. Γιατί δεν βάζει τάξη στον τζόγο του διαδικτύου. Γιατί δεν φέρνει ένα τέτοιο νομοσχέδιο ώστε και εμείς να το ψηφίσουμε και όλοι να τους βοηθήσουμε. Είναι όμως πιο ανησυχητικό ακόμη απ' όλα το γεγονός ότι χτυπά τελικά την ελληνική παραγωγή. Με το προηγούμενο νομοσχέδιο απειλούσε την ελληνική μπύρα. Με αυτό το νομοσχέδιο επιβάλλει ειδικό φόρο κατανάλωση στο κρασί. Χτυπά τον ιδιωτικό τομέα και την μικρή ελληνική παραγωγή. Χτυπά αλίπητα όσους παράγουν οτιδήποτε. Μόλις ακούσει ότι κάποιος παράγει και ότι υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία, αυτή η κυβέρνηση την πιάνει αλλεργία. Δεν αντέχει, πρέπει να τα διαλύσει όλα. Όχι μόνο δεν φέρνετε επενδύσεις, αλλά με τα μέτρα που παίρνετε θα γονατίσετε και αυτούς που στα χρόνια της κρίσης κρατήθηκαν όρθιοι. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πλήττετε 200.000 αμπελουργούς και 20.000 εργαζόμενους σε αυτό το συγκεκριμένο κλάδο. Βάζετε φόρο που δεν έχει σχεδόν καμία άλλη εινοπαραγωγική χώρα.
βάζει 30 λεπτά φόρο στο εισαγόμενο κρασί των 100 ευρώ και 30 λεπτά στο χύμα το ελληνικό κρασί των 2 ευρώ. Φόρος 0,3 στο εισαγόμενο και 15% στο ελληνικό. Και σας ρωτάω, είναι δίκαιο αυτό? Κατά τη γνώμη σας υπηρετείτε τα ελληνικά συμφέροντα? Έχουμε αρχίσει να αναρωτιόμαστε ποια συμφέροντα τελικά εξυπηρετείτε, ποιους τελικά ευνοείτε, διότι αυτό πλήττει την ανταγωνιστικότητά μας, σκοτώνει την ελληνική παραγωγή, διώχνει δουλειές και υπονομεύει την ανάπτυξη της υπαίθρου. Και βέβαια δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτά. Έχουμε τώρα και νέο χαράτσι, το χαράτσι Τσίπρα, για τα τέλη κυκλοφορίας. Ένα χαράτσι που δεν υπήρχε καν στο τρίτο μνημόνιο. Γιατί πολλά από αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα ξέρατε. Ήτανε άλλες ουρές, ήτανε συζητήσιμα, αλλά λίγο πολύ τα γνωρίζατε. Είναι ένα χαράτσι που πλήττει χιλιάδες οικογένειες και εξανεμίζει κάθε εμπιστοσύνη του πολίτη στο κράτος. Η κυβέρνηση παίρνει αποφάσεις επίσης με αυτό το νομοσχέδιο που στρέφονται και εναντίον της δημόσιας υγείας. Πήραν αποφάσεις που πλήττουν το φθηνό ελληνικό φάρμακο και βάζει στη θέση του ακριβότερα εισαγόμενα όμως φάρμακα. Επιπλέον, αντί να ελέγξει τις δαπάνες στα νοσοκομεία, θεσπίζει κλειστό προϋπολογισμό φαρμάκων και ρήτρα αυτόματης επιστροφής. Και τα κάνει όλα αυτά χωρίς να υπάρχει ένα όφελος για τον Έλληνα ασθενή. Χωρίς να υπάρχει ζήτημα στα νοσοκομεία και με κίνδυνο κιόλας για πιθανές ελλείψεις φαρμάκων. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Έρχονται και νέοι φόροι. Νέοι φόροι για τους αγρότες, οδυνηρές περικοπές στις συντάξεις και κατά τη γνώμη μας έρχεται ο πιο βαρύς χειμώνας. Ο χειμώνας της νεοφιλελεύθερης αριστεράς. Της αριστεράς που δεν ξέρει ούτε που βρίσκεται ούτε πάει. Και κανένας δεν πρέπει να ξεχνά ότι όλα όσα επιβάλλονται είναι προτάσεις της κυβέρνησης. Και σταματήστε πλέον να καλλιεργείτε σύγχυση ότι όλα αυτά τα ψηφίσαμε κι εμείς. Διότι αποδεικνύεται σήμερα που φέρνετε το νομοσχέδιο ότι αυτά δεν έχουν ψηφιστεί από κανέναν. Αν τα είχαμε ψηφίσει, δεν χρειαζόταν να τα φέρετε. Κατά συνέπεια, προς τι καλλιεργείτε αυτή τη σύγχυση ότι τα ψηφίσαμε κι εμείς? Εγώ δεν σας το παίζουμε ούτε αντιμνημονιακή ούτε και μνημονιακή. Αλλά μη μας τη λέτε και από πάνω. Θα έπρεπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ντρέπεστε για όσα έγιναν μέχρι το Δεκέμβριο του 2014 και να ζητήσετε ένα συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, αλλά και από τις παρατάξεις που βάλανε πλάτη όταν μας κακολογούσατε ως γερμανοτσολιάδες. Εμείς γιατί σας το λέμε? Γιατί δεν χρειαζόντουσαν νέοι φόροι από την αρχή του χρόνου σύμφωνα με την πολιτική που είχαμε ακολουθήσει. Και δεν χρειαζόταν γιατί η χώρα είχε πετύχει πρωτογενή πλεονάσματα και είχε αρχίσει να καλύπτει ελλείμματα. Δεν χρειαζόταν γιατί η χώρα είχε περάσει στην ανάπτυξη. Θα είχαμε περισσότερα έσοδα από τη μεγένθηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και όχι από την αύξηση των φορολογικών συντελεστών. Δεν χρειαζόταν γιατί είχε αρχίσει να μειώνεται η ανεργία. Αργά, αλλά σταθερά. Και όχι να αυξάνεται όπως έγινε τους τελευταίους μήνες. Δυστυχώς όμως για την κυβέρνηση της αριστεράς μόνο για φόρους ακούμε. Και μόνο μέτρα σε βάρος των μεσαίων στρωμάτων και των ενδυνάμων κοινωνικών ομάδων ακούμε. Και αυτό δεν πάει άλλο, διότι δεν το αντέχει ούτε η οικονομία ούτε η κοινωνία. Και αλήθεια, κύριοι συνάδελφοι, εγώ επειδή κάνω περιοδίες αυτόν τον καιρό, αν θέλετε, πάμε σε οποιονδήποτε νομό να βρούμε τις ευαίσθητα κοινωνικές ομάδες για να σας πούν ότι μέχρι το Δεκέμβριο του 2014 ήταν πολύ καλύτερα από ότι το Νοέμβριο του 2015, για τις οποίες δήθεν κόπτεστε. Η Νέα Δημοκρατία είναι και παραμένει αυθεντικός εκφραστής του ευρωπαϊκού προσανατολισμού. Είναι δύναμη ευθύνης και κοινωνικής ευθύνης. Και ταυτόχρονα κινείται στα πλαίσια του ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού, του μεταρρυθμιστικού, με κοινωνικό και ανθρώπινο πρόσωπο. Γιατί ο άνθρωπος είναι στο κέντρο της πολιτικής μας. Και εμείς ό,τι χρειαστεί για να προχωρήσει η χώρα μπροστά θα το στηρίξουμε. Αλλά εκεί που εσείς κάνετε τραγικά λάθη και με το μείγμα της πολιτικής που ακολουθείτε και δεν μας προχωράει, θα είμαστε απέναντί σας. Γι' αυτό ακριβώς. Αυτά τα μέτρα που εσείς φέρνετε σήμερα είναι μέτρα δικά σας. Είναι μέτρα Τσίπρα Καμένου και κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Και εγώ δεν θα παρέμβω στα εσωκομματικά σας και στα εσωτερικά σας όπως κάνατε εσείς με εμάς, γιατί θα σας θυμίσω ότι ο αρχηγός του συγκυβερνώντος κόμματος καλούσε τους βουλευτές να μην ψηφίσουν τα μέτρα που φέρναμε.
Εγώ δεν θα τους πω μη ψηφίσετε την πρώτη κατοικία. Βεβαίως θα σας πω με τι συνείδηση θα ψηφίσετε την πρώτη κατοικία. Αλλά στα εσωκομματικά σας δεν θα παρέμβω. Και επειδή περιμένατε για τη Νέα Δημοκρατία ότι θα έχει προβλήματα, λοιπόν, κοιτάξτε να λύσετε τα δικά σας και η Νέα Δημοκρατία σας διαβεβαιώ ότι τη Δευτέρα ενωμένη και δυνατή θα είναι εδώ παρούσα για να ασκήσει ακόμα καλύτερα τα θεσμικά της καθήκοντα. Σας ευχαριστώ.